Είχαμε τη διαβεβαίωση σχεδόν όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εκτός από τα δύο κόμματα που διαφορετικούς λόγους δήλωσαν παρόν, ότι θα έπρεπε να περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να προχωρήσουμε στη συγκρότηση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Εκεί είχα τοποθετηθεί και είχα πει ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, τη στιγμή που δηλώνω ότι μετά την απόφαση θα πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί δεν το κάναμε τότε. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι για διαφορετικούς λόγους τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν πάρει αυτή τη θέση. Και εξηγούμε. Η ΜΕΝ Νέα Δημοκρατία έβαζε όρο την μεταφορά των αρμοδιοτήτων στο ΕΣΟΥΡΟΥ και περίπου εξακολουθεί να βάζει αυτή την προϋπόθεση. Αλλά με χαρά μου διαπίστωσα ότι οι προϋποθέσεις τις οποίες έβαλε καταρχήν ο κύριος Λοβέρδος είναι προϋποθέσεις που με ένα ορισμένο πρίσμα θα μπορούσαν να θεραπευτούν. Στη συνέχεια είδα τον κύριο Δανέλη, τον κύριο Λικούδη και άλλους να μιλάνε στο ίδιο πνεύμα. Δηλαδή, αν μπορούσε να θεραπευτεί η καχυποψία τους, θα έλεγα, η αναστολή με την κατάργηση, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σήμερα ακόμα. Με αυτά ή άλλα πρόσωπα δεν έχει σημασία, στη συγκρότηση του Συμβουλίου. Εκτιμώ πάρα πολύ την τοποθέτηση του κυρίου Μεμεράκη, ο οποίος δεν έβαλε προϋποθέσεις, αλλά είπε ότι θα έπρεπε να γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο η επιλογή των προσώπων, με ένα πιο μυστικό, θα έλεγα, και πιο διακριτικό, ώστε να μην εκτίθενται και πρόσωπα. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Με την έννοια αυτή, και καταλαβαίνοντας τις αιτιάσεις που είπατε, ότι η λέξη κατάργηση ίσως θα μπορούσε να εγείρει αξιώσεις από τους υπερθεματιστές, αλλά επίσης ακούγοντας με πολύ μεγάλη προσοχή ότι ακόμα και η λέξη αναστολή εγείρει αυτές, θα έλεγα ως μια λύση που θα μπορούσε ενδεχομένως να λύσει το πρόβλημα, εάν δεν μπορεί να μπει η λέξη κατάργηση, τουλάχιστον στην αιτιολογική έκθεση, η οποία είναι ένα πολύ ισχυρό νομικό κείμενο, θα μπορούσε να περιγραφεί όλη η επιχειρηματολογία αυτή που θα θέλαμε να έχει τη λέξη κατάργηση. Παρόλο που προσωπικά δεν είμαι νομικός, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση θα φαίνονταν πολύ καθαρά ποιοι θεωρούν αυτό ως μια προϋπόθεση να προχωρήσουμε στη σύσταση ή όχι. Εκτιμώ ότι η πρόταση η οποία έχει κατευθεί από τον κύριο Πρωθυπουργό και από εσάς είναι μια συνενετική πρόταση. Στο βαθμό όμως που είδα ότι υπάρχει αντίδραση από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, έχω να κάνω την εξής παρατήρηση. Εκτιμώ πάρα πολύ το ότι όσοι συνάδελφοι από την αντιπολίτευση είπαν ότι δεν συμφωνούν με το πρόσωπο του κυρίου Πολύδωρο, πρότειναν άλλα πρόσωπα που θα μπορούσαν να έχουν συνενέσει στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Αυτό μου δίνει την πεποίθηση, δεν λέω τη λέξη βεβαιότητα, την πεποίθηση ότι είναι διατεθειμένοι, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις προσώπων πια, να προχωρήσουν στη συγκρότηση αυτού πολύ σημαντικού οργάνου. Κλείνω λέγοντας το εξής. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, στη συνεννόηση με τον αρμόδιο υπουργό και την κυβέρνηση, να δούμε αν μπορεί να θεραπευτεί αυτή η ελάχιστη αμφιβολία όσον αφορά το αναστέλλεται η κατάργηση, η καταργείται, η εφαρμογή του νόμου, και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε πραγματικά με ένα συνεννητικό τρόπο, ώστε, αν είναι δυνατό και σήμερα, να έχουμε τη συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα...